Οι αποκαλύψεις που ξεκίνησαν χθες για τα Paradise Papers επιβεβαιώνουν την άδικη, παράλογη, τραγική πραγματικότητα του κόσμου μας. Η παγκόσμια ελίτ αποκρύπτει τεράστια χρηματικά ποσά σε φορολογικούς παραδείσους, αποφεύγοντας συστηματικά τον έλεγχο και την φορολόγηση των οικονομικών της δραστηριοτήτων. Και αυτό τη στιγμή που δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σηκώνουν το βάρος της οικονομικής κρίσης και της ασύντοτης εκμετάλλευσης. Και πολλαπλασιάζονται οι αποκλεισμένοι, τα θύματα της φτώχειας, τα θύματα της ανεργίας. Πρόκειται για έναν απάνθρωπο μηχανισμό που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό της εποχής μας και που αναπαράγει και διευρύνει συνεχώς τις παγκόσμιες ανισότητες. Η Ελλάδα, η χώρα μας, έχει πικρή πείρα, καθώς μία από τις βασικές αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση ήταν η αδιαφανής δράση μιας καλομαθημένης οικονομικής ελίτ, η διαπλοκή της με το πολιτικό σύστημα και η σταθερή της αντίσταση να επομιστεί τα βάρη που τις αναλογούσαν, τα οποία διαρκώς προκλητικά φόρτωνε με τη συνδρομή των πολιτικών της φύλων στους πιο αδύναμους. Το ζήτημα των φορολογικών παραδείσων είναι μία πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα. Και ως πρόκληση το αντιμετωπίζει και η ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορεί να υπάρξει δικαιότερος κόσμος, ούτε ελπίδα για τους εργαζόμενους, χωρίς διαφάνεια και δικαιοσύνη στα φορολογικά βάρη. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να δίνουμε με επιμονή και αποφασιστικότητα τη μάχη σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Να ενισχύουμε τις δυνάμεις εκείνες της ενημέρωσης που έχουν το θάρρος να αποκαλύπτουν πλευρές αυτού του τεράστιου μηχανισμού φορολογικής απάτης. Και φυσικά, να συνεχίσουμε στη χώρα μας ακόμα πιο αποφασιστικά το χτύπημα της φοροδιαφυγής και την επιβολή κανόνων διαφάνειας και δικαιοσύνης. Για να εδραιωθεί επιτέλους στην Ελλάδα ένα μοντέλο δίκαιης ανάπτυξης που θα στηρίζει τις ανάγκες των πολλών. Δεσμευόμαστε σε αυτόν τον αγώνα για να δικαιώσουμε τις προσδοκίες και τις ελπίδες του ελληνικού λαού και να αποδείξουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης.